Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχήν τους συντελεστές της σημερινής συνάντησης. Είναι πρώτη φορά που σε ένα τέτοιο περιβάλλον μιλάω σε τόσο πολύ κόσμο. Συνήθως μιλάω σε μοτοσυκλετιστές όταν κάνουμε τέτοιες ξεναγήσεις κτλ. Οι οποίοι τις πιο πολλές φορές με γιουχάρουν από κάτω. Πριν ξεκινήσω όμως την ομιλία, θα ήθελα να δείτε ένα μικρό βίντεο. Συναντήθηκαν δύο διεθνή γεγονότα, το 63ο Rally Fim και το Οδηπορικό των Δρόμων της Ελιάς. Οι χίλιοι μοτοσυκλετιστές του 63ου Rally Fim αποχαιρετούν με τον τρόπο τους τους 52 οδηπόρους που θα διανύσουν 18.000 χιλιόμετρα σε 12 χώρες στα βάθη της Ασίας, μεταφέροντας μηνύματα ειρήνης και τον πολιτισμό της Ελιάς.
in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. Hey, you don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Επιτρέψτε βέβαια κάποια μικρά λάθη που θα προκύψουν, γιατί η τεχνολογία, όπως βλέπετε από εδώ, είναι η ώρα. Αυτό είναι αυτό που θα βλέπετε κι εσείς και αυτό είναι που έχω κρατήσει σημειώσει μου. Λοιπόν, το ξεκίνημα. Το 1998, με μερικούς φίλους μοτοσυκλιστές που είχαν το πάθος της μοτοσυκλέτας και εγώ με την ιδιότητα του Προέδρου του Μιλητηρίου, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια διαδρομή γύρω από τη Μεσόγειο. Η αιτία ήταν, πρώτον, η αγάπη μας, όπως είπαμε, για την μοτοσυκλέτα και δεύτερον, γιατί θέλουμε να δούμε, να συναντήσουμε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές στη Μεσόγειο, να συζητήσουμε μαζί τους για τα προβλήματα τα οποία είχαμε εμείς και να δούμε αν έχουν τα ίδια προβλήματα ή αν είχαν βρει κάποιες λύσεις και τέλος πάντων να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε για κάποια πράγματα που ξεπερνάγαν τις δυνάμεις δικές μας. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη διαδρομή, την πρώτη διαδρομή, διαπιστώσαμε ότι ανακαλύψαμε το εύρος του πολιτισμού της ελιάς. Κάτι που δεν μπορούσαμε να το σηκώσουμε μόνοι μας και οπότε φροντίσαμε να μαζέψουμε στην ομάδα μας ανθρώπους με επιστήμονες, με αρχαιολόγους, ερευνητές, εθνολόγους, σεφ, γενικά όλους αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα τα οποία ξεπέρναγαν τις δικές μας δυνατότητες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που διαπιστώσαμε καταρχήν στο γύρισμα αυτού της Μεσογείου ήταν ότι καταρχήν οι αραβικές χώρες όλες έχουν μια φιλική προδιάθεση για τους Έλληνες. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσουμε πολλά προβλήματα στη διαδρομή που κάναμε. Επίσης, είδαμε ότι υπήρχαν ίχνη που είχε αφήσει αυτό που λέμε ο πολιτισμός της ελιάς. Και όταν λέμε τα ίχνη του πολιτισμού της ελιάς σε αυτές τις χώρες, εννοούμε στο τοπίο, την οικονομία, τη γαστρονομία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τη θρησκεία, την κοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη και μην πάει το μυαλό σας στις αραβικές χώρες, ακόμα και στη Γαλλία, σε μικρά χωριουδάκια, στο νότιο μέρος, στο Νίξ Προβάνς, που ζουν από τα προϊόντα της ελιάς, που φτιάχνουν οι νοικοκυρές, στολίζουν τα κεντήματά τους. Αυτοί που πουλάνε πιάτα, στολίζουν τα πιάτα τους, τα ποτήρια τους και όλη η περιοχή, ένα μικρό χωριό, ζει μόνο από την ελιά και από τα προϊόντα της ελιάς. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο πλούτος του πολιτισμού της ελιάς τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ζώνες καλλιέργειας των αιωνόβιων δέντρων και εμείς έχουμε εδώ πέρα, όπως ξέρετε, ένα δέντρο που η UNESCO μάλιστα το έχει χαρακτηρίσει πολιτιστική κληρονομιά, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής ελαιολάδου, είναι τα ελαιοτριβία όλων των εποχών. Είναι τα παραδοσιακά σαπουνοποιία, είναι οι γαστρονομικές συνήθειες, είναι η θρησκευτική τελετουργία και παράδοση των λαών της Μεσογείου. Έχετε υπόψη ότι το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο για μας, για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ή τους Καθολικούς, έχει σημασία, έχει και για, το Κοράνι και για τους Μουσουλμάνους. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι στο Κοράνι σε κάποιες σελίδες μέσα γράφει ότι το φως της ελιάς που δεν ανήκει ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση. Ανήκει δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ιδιαίτερη ομορφιά των τοπίων της ελιάς, είναι λογικό να τις καθιστά, να τις καθιστά πολύ ελκυστικές για αυτούς όλους που θέλουν να επισκεφτούν περιοχές που ξεχωρίζουν για τον πολιτισμό τους, για τις συνήθειές τους, αλλά κυρίως για το τοπίο τους. Είναι το ένα κομμάτι αυτό. Αυτός λοιπόν ο πλούτος της ταυτότητας που ενώνει αυτούς τους λαούς είναι το άλλο κομμάτι. Είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι το πολιτισμικό κομμάτι και που ο τουρίστας σήμερα για να ξεκινήσει από ένα μέρος να πάει σε ένα άλλο θα πρέπει δύο συστατικά, δύο πράγματα να κάνουν. Είναι η περιέργεια και το δεύτερο είναι να δοκιμάσει να γνωρίσει άλλες συνήθειες, κυρίως στο φαγητό του, και ταυτόχρονα να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς, δηλαδή άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει διαπολιτισμικός διάλογος. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Οι δρόμοι της ελιάς λοιπόν τι είναι? Είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος. Είναι η επικοινωνία και η επαφή με όλους τους λαούς του κόσμου. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για εξωστρέφεια και για κοινοτομία.
Λοιπόν, να προχωράμε και αυτό εντωμεταξύ. Είναι η νέα τεχνολογία που σας είπα. Έτσι. Α, συγγνώμη, είναι αυτό. Ναι, το 1998 πώς ξεκίνησε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πιο κάτω. Πολιτισμός ηλιάς. Είναι τα ίχνη της ηλιάς, όπως είπαμε. Βλέπετε η τεχνολογία τι πράγματα κάνει. Λοιπόν, και ερχόμαστε λοιπόν στην πρότασή μας. Ποια είναι η πρότασή μας? Η πρότασή μας είναι το πώς θα συνδέσουμε το προϊόν με τον πολιτισμό του. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται σε μία φάση, σε μία φράση που λέγεται ότι η καλύτερη συσκευασία ενός προϊόντος είναι η ιστορία και ο πολιτισμός του. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2004 να αναγνωρίσει τους δρόμους της ελιάς ως μια μεγάλη πολιτιστική διαδρομή. Και αυτό είχε μετά συνέπεια το 2006 στους Δελφούς να δημιουργηθεί η πλατφόρμα των Δελφών για την ανάγκη του διαπολιτισμικού διαλόγου. Άρα λοιπόν μέσα από αυτή το στόχο και μέσα από αυτό τη συγκεκριμένη φράση που ήταν επίσης και η αιτία στο Κεμπέκ του Καναδά το 2003 να θεωρηθεί ως μια καινοτόμος, η πιο καινοτόμος επιχειρηματική ιδέα, το γεγονός ότι συνέδε με έναν διακριτό τρόπο, συνέδε το προϊόν, ένα προϊόν με τον πολιτισμό του και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο, ένας ανταγωνιστικός τρόπος, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη διάθεση του προϊόντος. Τα τοπία της ελιάς τώρα. Τα τοπία της ελιάς, ο στόχος ο πρώτος είναι το πώς θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσουμε για να φέρουμε, να δημιουργήσουμε τουριστικά πακέτα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να έρθουν τουρίστες για να επισκεφθούν αυτά. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν διαβάζετε στις τοπικές εφημερίδες. Από τη Δανία έρχονται για να δουν το λιωμάζωμα, συμμετέχουν στο λιωμάζωμα. Πολύ σύντομα θα έρθουν και από τη Γαλλία. Ήδη έχουμε κάποιες επαφές με tour operator από τη Γαλλία. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά πλέον είναι όλα αυτά που λέμε στο θεματικό τουρισμό. Ο τουρισμός ήλιος και θάλασσα είναι βεβαίως έχει τρομερό ανταγωνισμό αυτό το πράγμα. Δεν μας προσφέρει, δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα για μας, γιατί παντού υπάρχει ήλιος ωραίος και θάλασσα ωραία και παραλίες ωραίες. Λοιπόν, δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο. Λοιπόν, αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως συγκριτικό πλεονέκτημα δικό μας είναι και η ελιά Καλαμάτας, που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Έτσι. Λοιπόν, ο πολιτισμός λοιπόν της ελιάς θεωρούμε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα όχι μόνο της Μεσσηνίας. Είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Μεσογείου. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί στη Μεσόγειο, σαν τουριστικός προορισμός, την επισκέπτονται 150 εκατομμύρια κόσμος. Αν λοιπόν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία των 150 εκατομμυρίων που επισκέπτονται το σπίτι μας και δεν τους μάθουμε την διατροφική συνήθεια τη δική μας, δεν τους μάθουμε να δοκιμάζουν το λάδι μας και κατ' επέκταση τη μεσογειακή πυραμίδα, τη μεσογειακή διατροφική συνήθεια, καταλαβαίνετε ότι χάσαμε το παιχνίδι. Και αυτό βεβαίως μπορεί να το κάνει η Ελλάδα μόνη της. Ακόμα μερικούς πολιτικούς που λένε να κατακτήσουμε τις αγορές του κόσμου. Κίνα, Αμερική, Ρωσία, παπ, όλους. Ποιος, η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Δηλαδή, που τι είναι η Ελλάδα? Σε αυτή την παγκόσμια αυτή η ιστορία είναι μια καρφίτσα μέσα σε ένα χειρόνα. Είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, ότι έκανε και μη κακόλου να χέσει τον κόσμο όλων. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να σοβαρευτούμε. Και πώς σοβαρεύεται κανείς? Όταν καθίσει να δει πού απευθύνεται. Θα σας πω λοιπόν το εξής, ότι η παγκόσμια κατανάλωση λιποειδών είναι το 97% λιποειδή, όχι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι το 3%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τι συμφέρονται είναι απέναντι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να συνεργαστούμε οι μεσογειακές χώρες όλες και να μπορέσουμε να μετατρέψουμε και να πείσουμε τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν τα δικά μας προϊόντα. Και κυρίως το ελαιόλαδο βεβαίως, που είναι η βάση της μεσογειακής πυραμίδας. Λοιπόν, ο στόχος λοιπόν ο δεύτερος είναι αυτός. Και τώρα, πώς θα μετατρέψουμε τον πολιτισμό της ελιάς σε εργαλείο ανάπτυξης? Εμείς τι κάνουμε? Εμείς προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Δημιουργήσαμε ένα δίκτυο πολύ μεγάλο εθελοντών,
Αυτό έχει σαν συνέπεια η UNESCO, όπως σας είπα και πριν, το 2003 να μας ανακηρύξει, να ανακηρύξει τους δρόμους Ηλιάς σαν παγκόσμια πολιτιστική, πολιτιστική διαδρομή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το διαπολιτισμικό διάλογο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και μάλιστα έχει σημασία γιατί τότε στη Γαλλία, στην έδρα της UNESCO, ήταν πρέσβης, ήταν ο κύριος Βασιλικός, ο Βασίλης Βασιλικός ο γνωστός, που είναι και σήμερα αντιπρόεδρος του οργανισμού οι δρόμοι της Ελιάς, ο οποίος μας είπε ότι στην διαδικασία στην UNESCO μέσα ήταν η μόνη φορά που συμφώνησαν οι Παλαιστίνοι με τους Ισραηλίτες στην ομόφωνη αυτή απόφαση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που κάνουμε είναι ότι κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως σε όλες αυτές τις χώρες που περνάμε, όπως εκθέσεις φωτογραφίας, γευσηγνωσίες, διάφορες εικαστικές παρεμβάσεις, συνήθως με τη συνεργασία και των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων. Επίσης, ημερίδες, εκδόσεις, βγάζουμε πολύ ωραίες εκδόσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να υπάρχουμε, γιατί θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, που δυστυχώς δεν έχει υποθεί πολλές φορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν πει, ας πούμε, που, πώς, τι. Από το κράτος δεν έχουμε μέχρι σήμερα χρηματοδοτηθεί ούτε με ένα ευρώ. Και αυτό είναι μεγάλη μας, το λέμε με υπερηφάνεια, γιατί αν είχαμε χρηματοδοτηθεί από το κράτος, φοβάμαι ότι δεν θα υπήρχαμε. Οργανώνουμε λοιπόν εκθέσεις, πολιτιστικές εμπορικές συναντήσεις, διαγωνισμούς, ενημερωτικές ημερίδες, εκδόσεις με θέμα την ιστορία, το συμβολισμό, τη σημασία της Ελλάς και πραγματοποιούμε επίσης δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μια μεγάλη έρευνα που κάνουμε με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας και άλλες βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα, συγκεντρώνουμε όλες τις εκδόσεις από όλες τις μεσογειακές χώρες που έχουν αναφερθεί και έχουν γραφεί βιβλία για την Ελιά και για τον πολιτισμό της Ελιάς, προκειμένου να γίνει μια μεγάλη βιβλιοθήκη online για την Ελιά γενικότερα. Λοιπόν, οι εκδηλώσεις μας πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε χώρους με μεγάλη προσέλευση κοινού. Και θα σας πω μάλιστα μερικές. Αυτό το προχωράμε λίγο, αυτό το μηχάνημα. Ωραία. Λοιπόν, κοινού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα, στο Παρίσι στην έδρα της UNESCO, στο Λουξεμβούργο, στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Μόντρεαλ του Καναδά στο Βοτανικό Κήπο, στη Μασταλία Παλέντε Λαμπούρς, στο Επιμελητήριο Μασταλίας, στο Μουσείο Μεσογειακού Πολιτισμού στη Στοχόλμη και αλλού. Λοιπόν, για το 2013 όμως που έχει σημασία, τι ετοιμάζουμε. Το 2013. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό το μηχανάκι να παίζει. Τέλεια. Α, είναι και αυτό, πρέπει να το πούμε μετά αυτό. Τι κερδίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα το πούμε μετά. Λοιπόν, το 2013 ετοιμάζουμε το καραβάνι, το δρόμο της Ελιάς στις αγορές του κόσμου. Τι είναι αυτό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει από τη Γαλλία, έχουμε βρει 17 δήμους, πόλεις όχι παραπάνω από 250.000 κατοίκους. Μας έχουν παραχωρήσει μια ωραία πλατεία στην πόλη τους. Και έχουμε κινητοποιήσει εκεί πέρα τους παράγοντες της κοινωνίας. Έχουμε μέσα επιχειρηματικά λόμπι του Δήμου, τέλος πάντων επιχειρηματίες που ασχολούνται με την διακίνηση των τροφίμων, μικρά δίχτυα λιανικής, ιδιοκτήτες, γκουρμέ καταστημάτων, ξενοδοχεία κτλ. Και βεβαίως και τον κόσμο. Στείλουμε λοιπόν ένα πανηγύρι. Έχουμε μια πλατεία την οποία την δίνουμε με ελιές που τις μεταφέρουμε εκεί με τραπεζάκια καφενείου, με πάγκους που πάνω στους πάγκους είναι τοποθετημένα τα προϊόντα από τους Έλληνες τυποποιητές που γίνονται γευσηγνωσίες, συνογνωσίες. Υπάρχει μουσική, υπάρχει μια μουσική γέφυρα με μουσικές της Μεσογείου και μέσα σε αυτό όλο το πανηγύρι γίνονται συναντήσεις επιχειρηματικές που μπορεί ο μικρός τυποποιητής να τοποθετήσει το προϊόν του σε ένα γκουρμέ μαγαζί εκεί της περιοχής. Και αυτά γιατί. Γιατί οι μικροί τυποποιητές, οι οποίοι μπορούν να βγάλουν εκλεκτό προϊόν, δυστυχώς, όταν το βγάλουν αυτό το εκλεκτό προϊόν και αφού πάρουν χάσπι και αφού ετοιμαστούν και είναι όλα εντάξει, εκεί αρχίζει το πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους. Γιατί αν θα πάνε στο σούπερ μάρκετ και θα τους πούνε ότι εμείς για να σας πάρουμε το προϊόν θέλουμε τόσα λεφτά να μας δώσετε για τον κωδικό, ο κ. Παπαδημητρίου το ξέρει πολύ καλά αυτό, γιατί χρησιμοποιεί τα σούπερ μάρκετ για να μπει μέσα και μετά αρχίζουν οι εκπτώσεις, το ένα το άλλο κτλ. Οπότε πρέπει να είναι μεγάλος κάποιος για να αντέξει αυτή τη συνεργασία. Αυτό λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο να
έρθουν κοντά μας. Τώρα, να σας πω μόνο το εξής, ότι το τι κερδίζουν οι τοπικές κοινωνίες το αντιλαμβάνεστε, επειδή τελειώνει ο χρόνος, να πάω κατευθείαν στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Καταρχήν, η πρώτη δυσκολία ήταν η καχυποψία. Η καχυποψία είναι εκτρός της εξωστρέφειας, της κοινοτομίας. Ο τοπικισμός, άλλη ιστορία αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, το συντηρητικό πνεύμα είναι απέναντι σε κάθε καινούργια ιδέα. Και βεβαίως, αυτό που θέλω να πω και να ευχηθώ στους καινοτόμους είναι να έχουν δύναμη. Να αυτό που σκέφτονται να το προχωράνε και να το κάνουν. Γιατί αλλιώς είναι καλύτερα να μην το σκεφτούν και θα στεναχωρηθούν. Να το προχωράνε. Μετά, η εξασφάλιση πόρων είναι το πώς θα κινητοποιήσει την ομάδα σου, πώς θα κινητοποιήσει το δίκτυο, πώς θα κινητοποιήσει τους εθελοντές, πώς θα βρεις, όχι όμως από κρατικούς πόρους. Γιατί εκεί αρχίζει ένα άλλο πρόβλημα. Και τελειώνουμε, αγαπητοί φίλοι, λέγοντας να σας πω το εξής. Μια ένα περιστατικό που είναι η άλλη διάσταση των δρόμων της Ελιάς. Η διάσταση άλλη είναι η εξής. Το 2003 ανοίξαμε τα σύνορα του Μαρόκου με την Αλγερία. Η Αλγερία με το Μαρόκο λόγω των πολυσάριων έχουν πόλεμο εκεί παρακάτω, χρόνια πολλά. Που αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά από αυτόν τον πόλεμο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν τα σύνορα είναι κλειστά, οπότε φτάσαμε εμείς οι οδηπόροι της Ελιάς και απαιτήσαμε να ανοίξουμε τα σύνορα. Έγινε ένας ψιλοχαμός. Καθίσαμε εκεί μέχρι που ανοίξαμε τα σύνορα. Φυτέψαμε δύο ελιές, αλλά δυστυχώς ξεράθηκαν από ό,τι μάθαμε. Λοιπόν, και περάσαμε μέσα στην Αλγερία. Και στην Αλγερία, στην πλατεία Ελευθερίας, μας περιμένανε οι της Αλγερίας. Ο Υπουργός Γεωργιέρης μας αποκάλεψε τρομοκράτες της ειρήνης. Αυτό θα το θυμόμαστε πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ.